Έτσι δεν είναι, Νίκο Παπαδόπουλε? Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από 20-10 για να διαλέγεις διαιτητές. Από 20-10, ε. Δεν τους χαλάει. Πάλιστα. Καλά. Ούτε ναι, θα το βγάλω. 53%, εντάξει. 11 χιλιαρικάκια δηλαδή. Μια χαρά. Άσχημα. Τα άσκαψαν. Καθόλου. Το μήνα. Ποτέ. Για να λένε ότι θα ποτέ παίζει ο Κουτσάφτης, το κλάδι Ζικελίδης, ο Φωτιάς κτλ. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ αυτές τις αποδοχές πραγματικά. Δηλαδή, okay, γίνεται μια δουλειά, ναι, okay, αλλά δεν είναι ότι σκάβουν κιόλας. Για να την κάνουν, τέλος πάντων. Εντάξει, δεν πειράζει. Προχωράμε με αυτά τα ζητήματα. Περιμένουμε την αποστολή του Άρη μες την ημέρα. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας με την πρωινή προπόνηση στο Ρήσιο. Περιμένουμε στην ημέρα την αποστολή που λογικά δεν θα έχει εκπλήξεις. Θα πω εγώ. Θα δούμε βέβαια ποιος ακριβώς θα επιλέξει ο Χερμάν Μπούργος για το μεθαυριανό παιχνίδι με την Μακάμπη. Ο Άρης ολοκληρώθηκε την προετοιμασία του. Αύριο το πρωί 8.30 ώρα πετάει το τσάρτερ για το Τελαβή. Και όπως αναφέρει και η ενημέρωση που είχαμε από την ΠΑΕ Άρης πριν από λίγο, υπάρχουν ακόμα κάποιες κενές θέσεις για όσους αποφασίσουν την τελευταία στιγμή και έχουν διαβατήριο, έτσι, για την απαραίτητη προϋπόθεση, να κινήσουν τις διαδικασίες και να μπουν σε αεροπλάνο για να ταξιδέψουν αύριο στο Τελαβίβ. Οπότε όσοι αλλάξουν γνώμη, υπάρχουν κάποιες ακόμα θέσεις, και να είναι 8.30 ώρα αύριο μέσα στο τσάρτερ. Περιμένω πως είπαμε την αποστολή. Άρα πρέπει να κάνει. Πρέπει να κάνει και ο Άρης ένα post. Κάντε κίτρινο το Τελ Αβίβ και τα λοιπά. Όπως έκανε ο Μακάμπι. Βέβαια. Αφού πρώτα ο Άρης πάει. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το σκέφτηκαν, δεν πειράζει. Το σκέφτηκε η Μακάμπι. Λοιπόν, ο Μπούργος είχε κατασταλάξει νομίζω πάνω κάτω στα πλάνα του για αυτό το μάτς. Μια-δυο θέσεις είναι αυτές που παίζονται. Αν και νομίζω ότι θα πάει με τη λογική και σε αυτές τις δύο θέσεις που παίζονται και είναι στην επίθεση. Μια θέση ανάμεσα σε Μαντίνη και Καμάτσο και μια άλλη θέση ανάμεσα σε Ματίο Γκαρσία και Πάλμα. Ο Μάνου Γκαρσία, και ο κόσμος ρωτάει πώς πάει και αν θα παίξει βασικός. Δεν νομίζω ότι μετά το ορνέαζε να τον βάλει βασικό. Ναι, αλλά κερδίζει πόντους. Να κερδίζει πόντους, να πάει να παίξει μπάσκετ. Μπορεί να ψηλώνει. Να τον πάρει ο Καστρίτης για διάρκεια. Έχει πάρει άλλο. Έχει πάρει άλλο. Εντάξει, κερδίζει πόντους. Στον Άρη αυτή τη στιγμή με τον Γκαρσία στις προπονήσεις βλέπουν αυτό το οποίο διέκριναν και όταν έκαναν σκάουτινγκ τον ποδοσφαιριστή. Τα ποδοσφαιρικά αυτά στοιχεία τα οποία τους άρεσαν. Δηλαδή ότι έχει τρομερή υποδοχή της μπάλας, είναι πολύ καλό στο χειρισμό της μπάλας. Ψάχνει αφορήσιο στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών, ψάχνει πάρα πολύ την κάθετη πάσα, το έχει μέσα στο DNA του, ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό, γιατί ο Άρης γενικά θέλει να παίξει περισσότερο από τον άξονα του φέτος και να πάει σε ένα πιο κάθετο ποδόσφαιρο, γιατί δεν είχε τα χάβια κάθετο ποδόσφαιρο τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος τα έχει, εγώ θα πω, παρόλο που γίνεται κουβέντα για τις παίχτες μεσαίες γραμμής, οι οποίοι είναι ανέτοιμοι ακόμα και θέλουν χρόνο. Και έχει και τον Μάνο Γκαρσία στον άξονα για να τον βοηθάει και αυτός ακόμα περισσότερο στο κάθε το παιχνίδι και στο κομμάτι της δημιουργίας. Δεν δείχνει να τον έχει αυτή τη στιγμή στα πλάνα του για βασικό. Είναι μία από τις δύο εκπλήξεις στα δικά μου μάτια αν γίνουν την Πέμπτη. Η άλλη είναι να βάλει τον Ματέο Εξάρι. Εξαροκτάρι μαζί με τον Τουκουρέ, δηλαδή στα χαφ. Αλλά σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι οι δύο θέσεις που τον προβληματίζουν είναι στην επίθεση Μαντσίνη Καμάτσο στη μία και Ματέο Γκαρσία Πάλμα στην άλλη. Τις υπόλοιπες έχει κατασταλάξει. Θα έχει τον Γκουέστα κατά το δοκάρι για τον Εμπακατά στα δεξιά, τον Πίερσμαν στα αριστερά, τον Φαμπιάνο με τον Μπράμπετ στο κέντρο της άμυνας. Ντουκουρέ Νταμπό λέει λογική στην μεσαία γραμμή. Μπροστά τον Γκρέι με τον Ιτούρμπε τους έχουμε σίγουρους και από εκεί πέρα αυτές οι δύο θέσεις που είπα. Εγώ νομίζω ότι θα πάει με τη λογική και η αίσθησή μου, και όχι μόνο, νομίζω μου λέει ότι σε αυτή τη φάση ότι η τριάδα Μαντσίνη, Ματέο, Ιτούρμπε έχει προβάδισμα για να είναι πίσω από τον Γκρέι. Μαντσίνη, Ματέο, Ιτούρμπε. Ιτούρμπε. Ναι, μια Λάτιν τριάδα πίσω από τον Γκρέι. Δηλαδή να αφήσει ακόμα και τον Πάλμα εκτός εντεκάδας. Γιατί είναι τρεις παίκτες οι οποίοι έχουν εντάξει τρεξίματα μέσα στο γήπεδο και ο Πάλμα τα έχει βέβαια, απλά είναι πιο συνεπής στο τακτικό κομμάτι.
είναι πιο συνεπής στο ανασταλτικό κομμάτι. Γυρίζουν, βοηθούν στην άμυνα. Ο Πάλμα αρχίζει να βελτιώνεται στο κομμάτι της άμυνας, πιέζει πάνω στην μπάλα, αλλά δεν γυρίζει πίσω ακόμα τόσο πολύ. Και είναι ένα μάτσο αυτό με τη Μακάμπη, στο οποίο ο Μπούργος θέλει, πέρα από τα τρεξίματα και τις εντάσεις, θέλει ετοιμότητα από τους παίχτες του, γι' αυτό πάει κυρίως στους παλιούς. Θέλει και την πειθαρχία στο τακτικό κομμάτι. Ο Πάλμα δεν την έχει τώρα. Θα την αξιοποιήσει, πιστεύω, στο δεύτερο μήνυμα, εφόσον δεν τον ξεκινήσει. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, δύσκολα για την 11η. Όπως θα αξιοποιήσει και στο δεύτερο μήνυμα και το Μάνο Γκαρσία. Για τον οποίο δεν έχει ποδοσφαιρική λογική για μένα αυτή τη στιγμή, ενώ έχεις πολλές επιλογές μπροστά και πιο έτοιμες επιλογές, ναι, να βάλεις στην αρχή δεκάδα ένα ποδοσφαιριστή, το είσαι καλά δεν έχει εβδομάδα προπονήσεων. Εντάξει, δεν είναι ο Μαραντόνα. Καλός παικτυπιωτικός, μπορεί να κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, αλλά η ενσωμάτωση ενός ποδοσφαιριστή είναι μέσα σε μια ομάδα. Θέλει μια διαδικασία. Δεν είναι τον παίρνω και τον βάζω κατευθείαν μέσα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να τον βάλει βασικό στο δεύτερο μάτι στη Θεσσαλονίκη. Αλλά στο πρώτο φαίνεται ότι μάλλον ο Ισπανός θα ξεκινήσει από τον Πάγκο το μάτι. Και για μένα έχει λογική, όπως έχουν λογική και οι υπόλοιπες σκέψεις του Μπούργος και το προβάδισμα αυτό το ελαφρύ που έχει ο Μαντσίνη και ο Ματέο έναντι τον Καμάτσο και Πάλμα. Για τον Καμάτσο σίγουρα, γιατί είναι παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά, αλλά ακόμα δεν είναι έτοιμος. Έχει αρκετά κενά διαστήματα ακόμα στο παιχνίδι, και είναι φυσιολογικό. Ο Πάλμα είναι καλά, αλλά δεν ταιριάζει τόσο πολύ στο σκεπτικό του Μπούργος για την προσέγγιση του αγώνα με τη Μακάμπη από το ξεκίνημα τουλάχιστον. Στη διάρκεια θα φανεί πώς θα τον αξιοποιήσει. Στα μεταγραφικά, ο Μπαζόερ ανακοινώθηκε χθες το βράδυ από την Αλκμαρ, οπότε πλάγια από θα λέγεις και εσύ. Πάει το πουλί, αυτό πέταξε. Πάει το πουλί, αυτό πέταξε. Ο Άρης ήδη από χθες έχει κινητοποιηθεί και ψάχνει πάλι κεντρικό αμυντικό. Γιατί τις τελευταίες μέρες είχε ρίξει το βάρος στον Μπαζόερ και περίμενε την απάντηση του Ολλανδού, γνωρίζοντας βέβαια αυτό το οποίο είχαμε πει και χθες, ότι πρώτα θα εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ένα συμβόλαιο στην Ολλανδία και μετά θα ασχοληθεί πιο σοβαρά με την πρόταση που έχει ήδη στα χέρια του Δονάρη. Η Αλκμαρ του έδωσε αυτή την ευκαιρία. Ο Μπαζόερ μένει στην πατρίδα του. Ναι, ο Άρης του είχε κάνει μια πολύ καλή πρόταση οικονομικά για να έρθει εδώ. Αλλά ήταν προετοιμασμένο και αυτό το ερχόμενο. Και πλέον ήδη από χθες οι άνθρωποι της ομάδας εξετάζουν άλλες περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και καινούργιες περιπτώσεις, αλλά και κάποιες άλλες που προεπήρχαν. Βλέπει γενικά όλες τις εναλλακτικές του, βλέπει τι καινούργιο μπορεί να υπάρξει, γιατί όπως έχουμε σημειώσει ξανά είναι μια κίνηση την οποία ο Θόδωρος Καρυπίδης θέλει να την κάνει άμεσα. Δεν θέλει να χάσει πάρα πολύ χρόνο ακόμα με τον στόπερ. Γιατί αν χτύπα ξύλο πάθει κάτι ο Φαμπιάνο Ιμπράπετ, τότε ο Άρης στο κέντρο της άμυνας του θα έχει θέμα. Έχει τον Μπίρσμαν. Αλλά και πάλι δεν είναι αυτό ακριβώς το οποίο θες. Ναι. Γιατί τον Μπρίσμαν αυτή τη στιγμή τον έχει περισσότερο ανάγκη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Έχουμε 3 η ώρα και την κλήρωση. Ναι, μετά τώρα εκεί θα πήγαινα άλλο. Τώρα, ναι, εκεί θα πήγαινα. Ναι, γιατί μετά το στόπερ είναι το φορ που υπάρχει και μια ησυχία. Θα περιμένουμε τώρα μέσα στην εβδομάδα αν θα έχει κάτι να δώσει. Ο Άρης είναι ακόμα σε διαδικασία ψαξίματος για τις θέσεις που θέλει να ενισχυθεί. Και ίσως παίξει ένα ρόλο το πώς θα κινηθεί και το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα με τη Μακάμπη. Και αυτό. Όπως και η σημερινή κλήρωση για να κάνω τη γέφυρα και να πάω για να δει ο Άρης με ποιον θα πέσει. Έχει ήδη μια πρώτη εικόνα χθες από τα υπογκρουπ τα οποία σχηματίστηκαν του Άρη. Βέβαια ο Άρης το έμαθε από τη Μακάμπη. Γιατί η UEFA δεν τα έχει ανακοινώσει. Τα υπογκρουπ. Πρώτα ανακοίνωσε η Μακάμπη. Και μετά τα ανακοίνωσε η UEFA. Και ήταν λίγο περίεργο, είναι αλήθεια, το συγκεκριμένο με τον τρόπο που έγινε. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα που σίγουρα θέλει ο Άρης να αποφύγει στα play-off είναι η Νις. Η Νις η οποία έχει πάρει και τον Άρον Ράμζη, τον Μαλόχα. Διαβάζουμε ότι πάει να πάρει και τον Κάσπερ Σμάιχελ από τη Λέστερ και τον Βίτη από την Έμπολη. Είναι σίγουρα μια ομάδα που έφερε αποφύγηση. Τερμάτισε 5η πέρυσι στη Γαλλία. Έχει προπονηθεί και το Φάβερ που ήταν στην Ντόρτμουντ τα προηγούμενα χρόνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν 3 ζευγάρια. Το Χάιντουκ Σπλίτ, Βιτόρια Γκυμαράες. Χάιντουκ του Μάρκο Λιβάγια. Βαντούζα το Λιχνεστάιν Κόνια προ Τουρκία. Το δεύτερο ζευγάρι. Και το τρίτο ζευγάρι Βίκινγκα την Νορβηγία και Σλίγκο Ρόβερ στην Βόρεια Ιρλανδία. Ωραίο ταξίδι. Τελευταίο. Ναι. Είναι η αλήθεια. Εντάξει. Η Viking, εγώ μένω εκεί γιατί είναι μια ομάδα που έχει μεθύνει 14-15 επίσημα μάτς. Και γενικά σε αυτή τη φάση των προκριματικών
θέλουν γενικότερα οι ελληνικές ομάδες να αποφεύγουν Σκανδιναβούς, γιατί είναι πιο έτοιμοι. Τώρα το Βαντούς Κόνιασπορ νομίζω ότι είναι ένα... Εντάξει, η Κόνιασπορ είναι το φαβορί εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Πάλι είναι μια υπολογίσιμη αντίπαλος, είναι η αλήθεια. Για τον Άρη. Γενικά δεν θα νομίζω ότι αν ο Άρης είχε να διαλέξει ένα ζευγάρι, θα διάλεγε το Vikings ή το Rovers. Ναι, για να βρει μπροστά του. Βέβαια. Και από το Χάιντουκ Φίλιπ Βιτόρια Γκυμαράες και τον Βαντούς Κόνιασπορ, ναι. Καλά, για την ίση δεν το συζητάω. 3 η ώρα είναι η κλήρωση. Θα ενημερώσουμε και όλα αυτά στο Λίμπερο εκείνη την ώρα που βγει το μολυσμό ο αντίπαλος ή η πιθανή αντίπαλη του Άρη. Θα ενημερώσουμε και θα έχει ο Άρης μια εικόνα για το τι θα βρει μπροστά του εάν περάσει το εμπόδιο της Μακάμπι Τελ Αβίβ, της αντίπαλης που έχουμε στις 4 και στις 11 Αυγούστου. Μάλιστα. Άρα περιμένοντας για την κλήρωση στις 3. Και για να δούμε τι θα γίνει. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι Ισραηλοί τι κάνουνε, μαλώνουνε. Εντάξει, έχουν πέσει λίγο οι τόνοι στη Μακάμπη τις τελευταίες ημέρες και είναι φυσιολογικό ότι πλησιάζει το παιχνίδι με τον Άρη. Οργανωμένοι τους θα κάνουν από το μάτι της Πέμπτης στο Bloomfield. Αυτό είναι σίγουρα υπέρ του Άρη. Πάλι βέβαια θα έχει κόσμο το γήπεδο. Πάλι θα δημιουργηθεί μια ζεστία στην Ποέτση ατμόσφαιρα, αλλά η Μακάμπη δεν θα έχει τους οργανωμένους της σε αυτό το μάτι και αυτός παίξει και τον ρόλο του. Όλους ή κάποιους, νομίζω κάποιους ορισμένοι σύνδεσμοι, λέει κάποιος. Ένα μέρος των οργανωμένων. Γι' αυτό λέω ότι πάλι θα είναι ζεστή ατμόσφαιρα για το μάτι της επόμενης Πέμπτης. Όπως και να έχει, εντάξει, είναι μια έδρα δύσκολη. Θα δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα η οποία θα είναι παρόμοια με αυτήν του Βικελίδης. Έχουν καλή έδρα αυτή, ναι, εντάξει, μην τρελαθούμε όμως κιόλας, δεν πάνε στην κόλαση. Έχουν. Και η αφορμή για να υπάρχει αυτή η αποχή των οπαδών των οργανωμένων της Μακάμπι ήταν μια απόφαση της διοίκησης πέρυσι να απαγορεύσει την είσοδο στους οπαδούς οι οποίοι είχαν ανάψει τη ρυθμίση να πετάξει φωτοβολίδες σε ένα στο παιχνίδι. Α, έχουμε και τέτοια. Έχουμε και εκεί τέτοια, μάλλον. Ναι. Είναι η Μακάμπι Φανάτικς συγκεκριμένη. Είναι ένα κομμάτι του οργανωμένου παδικού κινήματος των Ισραηλινών. Οι οποίοι είχαν μποϊκοτάρει και τους αγώνες με τη Μακάμπι Νετάνια και τη Ζήρα φέτος που έχει δώσει Έχουμε θέματα δηλαδή. Έχουμε θέματα. Είχαν δέξει το γήπεδο και φωνάω συνθήματα. Αυτό κάνανε. Δηλαδή και με τη Ζήρα και με την Νετάνια αυτό κάνανε. Ήταν έξω το γήπεδο και φωνάω συνθήματα. Μάλιστα. Ωραία.